Κύριε Υπουργέ, η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δεν γίνεται για λόγους πολιτικής κατανάλωσης. Άκουσα την απάντησή σας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται η υπεράσπιση του αιτήματος για μη παράνομες επαναπροωθήσεις ως προσβολή δήθεν της προστασίας και της υπεράσπισης των συνόρων. Ούτε βέβαια να παρουσιάζονται οι πρόσφυγες και μετανάστες ως εισβολείς που δεν χρήζουν προστασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά τη γνώμη μας για το ρόλο της Frontex. Και αν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να ανησυχεί ο λαός για το ποιος τελικά θέτησε κίνδυνο τα σύνορα της χώρας, είναι για την ίδια την εκχώρηση από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτού του ευαίσθητου τομέα της προστασίας των ελληνικών συνόρων σε έναν διακρατικό στρατιωτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είναι γνωστή, αν θέλετε, γνωστός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τη στάση της αποδεδειγμένα ενθαρρύνει τις αμφισβητήσεις και από τη μεριά της άρχουσας τάξης της Τουρκίας σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Όμως δεν μπορεί να αναπτύσσεται και να αναπαράγεται αυτή την επιχειρηματολογία κρύβοντας και μην απαντώντας στο αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν προστασίας και σεβασμού από το διεθνές δίκαιο. Η ερώτησή μας αφορά ανθρώπους ξεριζωμένους και όχι επισκέπτες της χώρας μας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γιατί η πατρίδα τους έχει μετατραπεί σε έρημο τόπο από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στις οποίες τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συμμετέχει, όμως συμμετέχει και έχουν ευθύνη και οι ελληνικές κυβερνήσεις γιατί τις στηρίζουν. Για μας, έστω και ένας νεκρός άνθρωπος στο Αιγαίο, στον Εύρο ή αλλού στα σύνορα, έστω και ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε την πυγμή της παράνομης επαναπροώθησης με εκφοβισμό, απειλή ή πολύ περισσότερο με πρακτικές βασανιστήριων, είναι τεράστιο θέμα. Ξαναλέμε, δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος. Πολλοί από αυτούς έχουν δείξει πολύ μεγάλο ζήλο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό και διαφορετικό πράγμα οι κατευθύνσεις που δίνονται και οι ευθύνες που έχουν γι' αυτό και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Frontex και από την κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί θεμελιώδη κανόνα της Σύμβασης της Γενέβης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά αυτές είχαν διαμορφωθεί σε συνθήκες ενός καλύτερου διεθνούς συσχετισμού για τους λαούς με την αποφασιστική συμβολή των σοσιαλιστικών κρατών. Γι' αυτό και τώρα σε τέτοιες συνθήκες όλο το διεθνές δίκαιο για το άσυλο αποδομείται συστηματικά. Και βέβαια η Σύμβαση της Γενέβης γίνεται κυριολεκτικά κουρελόχαρτο και μέσα από την προκλητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατεξοχήν τέτοιου είδους παραβίαση της συνιστά και το παράδειγμα και το αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 32-2013, που αποδέχεστε τόσο εσείς, όσο βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καταστώντας, αν θέλετε, και τουλάχιστον προκλητικά τα εκ των υστέρων κροκοδίλια δάκρυα για την πρόσφατη κία που εξέδωσε το Υπουργείο σας, που αναγνωρίζει ως ασφαλή τρίτη χώρα την Τουρκία, η οποία βέβαια είχε και ως βάση την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2016. Επειδή επομένως γνωρίζετε τόσο τη θέση μας για το ρόλο της Frontex, που ούτε είχε ποτέ, ούτε θα αποκτήσει ρόλο προστασίας των κατατρεγμένων ανθρώπων, ούτε βέβαια θα αλλάξει ο αντιδραστικός της ρόλος με την παρέτηση ή την αλλαγή του εκάστου διευθυντή. Γι' αυτό άλλωστε ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε ότι ακόμα και αυτό το πρόσφατο πόρισμα της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στην ουσία ξεπλένει και επιχειρεί να ξεπλύνει το ρόλο της Frontex με τέτοιου είδους υποτιθέμενες παραιτήσεις κλπ, συγκαλύπτοντας τελικά την επικίνδυνη δράση της. Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι την πάγια θέση που έχουμε για την απεμπλοκή όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε ιδιώτη από τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, ότι όλα αυτά θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη του κράτους, όμως είναι η δική σας πολιτική, όπως και του προκατόχου σας, που βρίσκεται στον αντίποδα και συνεχώς το ενισχύει.
Γι' αυτό λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν υιοθετούμε άκρητα τα διάφορα ευρωπαϊκά πορίσματα, όμως η σοβαρότητα των καταγγελιών παραμένει. Ουσιαστικά δεν δόθηκαν ούτε σήμερα συγκεκριμένες απαντήσεις. Το αντίθετο δείχνουν οι αόριστες αρνήσεις σας. Και αν θέλετε και το να προσπαθείτε να αλλάξετε το θέμα της συζήτησης, επαναφέροντας ένα ζήτημα που εσείς οι ίδιοι γεννάτε με την πολιτική σας, γιατί τα κλειστά κέντρα στα νησιά συνεχίζετε να τα δημιουργείτε παρά τις όπως λέτε, μειωμένες ροές, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι για την μονιμότητα αυτών των μειωμένων ροών κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί όταν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινάνε για τέτοιους λόγους. Επομένως, κύριε Υπουργέ, έχουν μαζευτεί πολλά και για μας δεν αντέχει στη λογική ότι όλα αυτά προέρχονται από συκοφαντίες απλά των πολιτικών σας αντιπάλων.